Γεια σα, είμαι ο Δημήτρη και σήμερα θα δούμε πώ είναι μέσα σε ένα λογαριασμό επαγγελματικό Revolut. Σε συνέχεια του άρθρου που είχα γράψει σχετικά με τα ε, πλεονεκτήματα που έχει κάποιο αν ανοίξει Revolut επαγγελματικό λογαριασμό. Αν θέλετε να δείτε το άρθρο που έχω γράψει, είναι ακριβώ από κάτω στην περίληψη αυτού του βίντεο. Όπω και το link για να κάνετε γραφή αν θέλετε να δημιουργήσετε το δικό σα Revolut επαγγελματικό λογαριασμό. Ε, καταρχήν θα σα δείξω από την αρχή όλο το περιβάλλον διαχείριση, είναι πάρα πολύ απλό, δεν θα μα πάρει πάρα πολύ ώρα. Ε, θα ξεκινήσουμε με σύνδεση. Θα το περάσω λίγο στα γρήγορα για να βάλω τα στοιχεία μου. Ωραία, έχω πληκτρολογήσει λοιπόν τα στοιχεία μου, πατάμε Login. Και όπως θα δεν κάνει κατευθείαν σύνδεση. Μας στέλνει ένα email με 6 ψηφία για επιβεβαίωση ότι όντως είμαστε εμείς και για περισσότερη ασφάλεια. Πηγαίνουμε λοιπόν στο email μας. Είναι αυτό εδώ πέρα. Μας έχει στείλει αυτό τον κωδικό. Παίρνουμε αντιγράφη αυτό τον κωδικό και επιστρέφουμε πίσω στο λογαριασμό. Κάνουμε λοιπόν επικόλληση στα στοιχεία εδώ και πατάμε Confirm. Και πολύ καλά, έχουμε πλέον συνδεθεί στο λογαριασμό μας στη Revolt. Και αυτό το παίρνει το dashboard μας. Τέρμα επάνω μας εμφανίζει το ποσό που έχουμε μέσα αυτή τη στιγμή. Και εδώ μπορούμε να δούμε αν έχουμε χρήματα σε διάφορα άλλα νομίσματα. Βλέπετε εδώ πέρα, έχει διάφορα. Έχω βάλει διάφορα βασικά και αν θέλουμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει account, κάρτε, payment κτλ. Το πρώτο πράγμα που θα σα δείξω είναι εδώ πέρα από επάνω. Μπορείτε να κάνετε exchange. Βλέπετε αυτό εδώ πέρα που λέει exchange. Αν το πατήσετε, μπορείτε να επιλέξετε σε ποιο νόμισμα. Παρ' με του χάρη σε ευρώ. Ε, μπορείτε να γράψετε πόσα ευρώ θέλετε να ανταλλάξετε, ας πούμε, σε δολάρια. Αν γράψετε εδώ πέρα 200, σου λέει πόσο βγαίνει σε δολάρια κτλ. Και, τα λοιπά και σε απευθεία με το που το αυτό, κατευθείαν γίνεται η αλλαγή του νομίσματο. Και όταν πάτε, ξέρω εγώ, σε κάποια χώρα η οποία έχει δολάρια ή λίρε Αγγλία, κατευθείαν από την κάρτα σα θα τραβήξει αυτά τα χρήματα, χωρί να χρεωθείτε κάτι έξτρα. Πάμε λοιπόν να δούμε και κάτι άλλο. Αν θέλουμε τώρα να στείλουμε χρήματα σε κάποιον μέσα από τον επαγγελματικό μα λογαριασμό στη Revolut, πατάμε εδώ πέρα που λέει Send. Βλέπετε δεξιά πάνω που έχει αυτό το κουμπάκι. Εδώ βλέπουμε κάποιου λογαριασμού που έχω ήδη αποθηκευμένου. Και αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο λογαριασμό για να στείλουμε χρήματα, πατάμε εδώ πέρα που λέει Add New. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Σα το δείχνω έτσι στα γρήγορα. Ε, πατάμε εδώ πέρα που λέει τώρα Cards. Τι κάρτε μα δηλαδή. Εδώ πέρα μου δείχνει ε, Psychical Cards στην αρχή. Είναι η κάρτα που έχω παραγγείλει. Είναι μια μαύρη κάρτα. Έχω πάρει πολύ ωραία. Και αν πατήσουμε εδώ πέρα, μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλη μια κάρτα που λέει Add New Card. Από εδώ μπορούμε να επιλέξουμε και να παραγγείλουμε την κάρτα που θέλουμε. Πάμε τώρα πίσω για να σας δείξω και τις Virtual Card που είναι πάρα πολύ ωραίο ε, future και αυτό εδώ πέρα μέσα. Αν πατήσουμε Virtual Card βλέπουμε ότι έχω δημιουργήσει αρκετέ Virtual Cards εδώ πέρα. Στην ουσία τι είναι αυτές οι Virtual Card είναι κάρτες οι οποίες δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα δηλαδή δεν μπορείς να τις πιάσεις, δεν είναι ηλικές κάρτες. Card. Είναι κάρτες που υπάρχουν μέσα στο site και μπορείτε να διαχειριστείς από εδώ. Σου δίνει τον αριθμό της κάρτας και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε θέλεις ε, online στι συναλλαγή σου. Παραδείγματο χάρη στο facebook advertising, να κάνεις αγορές στο internet και ό,τι θέλεις. Όπως επίσης μπορείς να βάλεις και όριο. Ε, σου δίνει 20 κάρτες κάθε μήνα να δημιουργήσεις νομίζω σε αυτό εδώ πέρα το στη Revolt. Θα σα δείξω λοιπόν πόσο εύκολα μπορείτε να δημιουργήσετε μια virtual κάρτα πατώντα εδώ πέρα επάνω που λέει Add New Card Επιλέγετε «Virtual», Επιλέγετε, θα επιλέξω το χρήστη που υπάρχει, δηλαδή εμένα εδώ πέρα, αν θέλετε μπορείτε να δημιουργήσετε. Εδώ πέρα το όνομα της κάρτας, θα το ονομάσω «Test Card», πατάμε «Continue». Επιλέγουμε σε τι νόμισμα θέλουμε να είναι η κάρτα, έχω επιλεγμένο το ευρώ, πατάμε «Continue». Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε το «Limit», πόσα θέλουμε να είναι, ας πούμε 100 ευρώ, «Monthly Limit», «Κάθε Μήνα». Ωραία. Βλέπουμε ότι η κάρτα είναι έτοιμη για χρήση κιόλα. Πατάμε complete. Χει αυτό. Και αν πάμε εδώ πέρα πάλι πίσω, virtual card, βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί test card. Πατάμε κλικ πάνω σε αυτό. Και εδώ πέρα μπορούμε να, δούμε όλε τι συναλλαγέ που, έχουν γίνει με αυτή την κάρτα. Βλέπουμε δεν έχει γίνει ακόμα καμία συναλλαγή. Και αν πατήσουμε εδώ πέρα που λέει view details. Θα μας εμφανίσει τα στοιχεία της κάρτας για να τα χρησιμοποιήσουμε. Βλέπουμε είναι αυτό εδώ πέρα είναι ο αριθμό τη κάρτα, ε, η ημερομηνία λήξη, το CVV κτλ. Ακριβώ όλα όσα χρειάζονται για να ξεκινήσει τι συναλλαγέ σου. Πάρα πολύ εύκολο. Και πάμε πίσω με τον ίδιο τρόπο να σα δείξω πόσο εύκολα μπορείτε να διαγράψετε. Settings, βασικά εδώ πέρα πάλι πατάτε. Μπορείτε αν θέλετε από εδώ πέρα να την παγώσετε, freezing κτλ. Να αλλάξετε το όριο αλλά αν θέλετε μπορείτε να τη διαγράψετε κιόλα πατώντα εδώ πέρα κάτι που λέει Terminate Card. Πάταμε Terminate και η κάρτα διαγράφηκε. Τόσο απλά. Πάμε για τέλο να σα δείξω εδώ πέρα που λέει Payments. Το τελευταίο αυτό το πράγμα. Από εδώ πέρα μπορείτε να ορίσετε αν θέλετε επαναλαμβανόμενε πληρωμέ. Ε, Παραδείγματο χάρη, θέλετε να πληρώνετε σε κάποιον λογαριασμό κάθε μήνα ένα συγκεκριμένο ποσό. Μπορείτε να το φτιάξετε από εδώ πατώντα εδώ. Και επίση, αν πατήσουμε εδώ πέρα πάνω που λέει Send, μπορούμε να δούμε που έχουμε στείλει χρήματα τελευταία. Και γενικά όλο το ιστορικό. Εδώ βλέπουμε τι ημερομηνίε κτλ. Και αν πάμε δίπλα, ακριβώ εδώ πέρα είναι μερικοί αποθηκευμένοι λογαριασμοί οι οποίοι έχω, στου οποίου μπορώ να στέλνω χρήματα άμεσα. Και αν θέλω, μπορώ να πάω εδώ πέρα για να κάνω add και άλλου λογαριασμού. Οκ, okay, αυτά ήθελα να σα δείξω πάνω κάτω. Αυτό είναι ο πίνακα διαχείριση τη Revolt, πάρα πολύ απλό. Επίση έχει και την εφαρμογή business, η οποία είναι επίση πάρα πολύ χρήσιμη και σα ειδοποιεί κατευθείαν μόλι γίνεται μια συναλλαγή στο κινητό σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν θέλετε να δημιουργήσετε το δικό σου λογαριασμό Revolt, μπορείτε να πατήσετε κλικ στο σύνδεσμο που βρίσκεται από κάτω ή μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο το οποίο έχω γράψει. Τα λέμε σε κάποιο άλλο μάθημα. Γεια